του γνωστού δημοσιογράφου της εφημερίδας Θες News, του Χρήστου Νικολαίδη, θα συζητήσουμε για αυτή την περιβόητη ατζέντα του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Τι ψάχνεις, φαντάζομαι, και για την εφημερίδα αυτή την ατζέντα, τι στο καλό θα πει ο κύριος Πρωθυπουργός τις ημέρες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης? Εγώ με κάποιους υπολογισμούς που κάνω, Μελίνα μου, υπολογίζω ότι ο κύριος Τσίπρας θα έχει να μοιράσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε παροχές και νομίζω ότι θα το κάνει μέσα από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εάν δει κανείς το πλεόνασμα το οποίο έχει συσσωρεύσει η κυβέρνηση, ναι, το οποίο μιλάμε πλέον για υπερπλεόνασμα, είναι ένα πλεόνασμα το οποίο υπερβαίνει τη συμφωνία που έχει γίνει με την Τρόικα το τελευταίο χρόνο, ακολουθεί την πορεία της προηγούμενης χρονιάς και αυτό σημαίνει ότι περισσεύουν λεφτά. Το δυστυχές για την περίπτωσή μας είναι ότι τα λεφτά δεν περισσεύουν επειδή τα βγάλαμε από την πρόοδο και την ανάπτυξη. Τα λεφτά δεν περισσεύουν επειδή κάναμε περισσότερες εξαγωγές, μειώσαμε τις σπατάλες του δημοσίου και κάναμε γενικότερα οικονομία και αυξήθηκε ο κύκλος των εργασιών του κύκλου της ιδιωτικής οικονομίας. Το υπερπλεόνασμα είναι σαφές ότι έχει προκύψει, όπως άλλωστε παραδέχεται και η ίδια η κυβέρνηση, μέσα από την τρομερή υπερφορολόγηση την οποία βιώνει ο κάθε Έλληνας και πολύ περισσότερο οι Έλληνες οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι επαγγελματίες, ναι, και μικρομεσαίες. Θα έχει πανηγυρικό ή πανηγυρτζίδικο χαρακτήρα λοιπόν αυτή η ΔΕΘ, μετά το Μάτι, μετά την Ιθάκη και στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στη Θεσσαλονίκη, με πολλές κινητοποιήσεις πολλών κλάδων εργαζομένων και με ένα συλλαλητήριο ή ενδεχομένως και δύο συλλαλητήρια για το νοματολογικό των Σκοπίων, το οποίο έχει περάσει πίσω, έχει μείνει πίσω στην ατζέντα τουλάχιστον των πολιτών. Νομίζω, ναι. Δεν νομίζω, πιστεύω τουλάχιστον από αυτά τα οποία βλέπω τριγύρω μου ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ έτοιμος το βράδυ του Σαββάτου να κατεβεί στο πεζοδρόμιο και μάλιστα πάρα πολλοί κόσμος θα κατεβεί στο πεζοδρόμιο για πρώτη φορά. Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος ψάχνει αφορμή με για τόσα να ΜΑΤ, την άποψή γιατί του. Θα έχουμε έκθεση και ΜΑΤ, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα ΜΑΤ, ναι, όπως αντιλαμβάνεσαι και από τη μεγάλη εμπειρία που έχεις στο ρεπορτάζ, θα πρέπει να είναι πολλαπλάσια όλων των άλλων εποχών. Νομίζω ότι θα αποκλειστεί η Θεσσαλονίκη, όλο το κέντρο και όλος ο χώρος, τουλάχιστον από το Μακεδονία Παλάς μέχρι, ναι, την Εθνική Αμήνης, πιστεύω ότι θα αποκλειστεί και θα απαγορευτεί κάθε πρόσβαση στην περιοχή αυτή. Και νομίζω ότι τα μέτρα θα είναι εξαιρετικά αυστηρά με το δεδομένο ότι και η ηγεσία της αστυνομίας, ναι, είναι καινούρια και θέλει να δώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρωθυπουργό. Σίγουρα λοιπόν θα καταστρώνουν, ναι, θα καταστρώνουν πολύ σκληρά ένα μέτρα ασφαλείας. Από τη μία, από την άλλη όμως, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου, γιατί και εσύ έχεις την δυνατότητα να επικοινωνήσεις με την κοινωνία και να αφουγκράζεσαι αυτό το οποίο πιστεύουν οι πολίτες. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή που μιλάμε ψάχνει ευκαιρία και θέλει το βράδυ του Σαββάτου να κατεβεί στο πεζοδρόμιο μόνο και μόνο για να εκδηλώσει, ναι, την αντίθεσή του απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Όχι μόνο, ναι, για τα θέματα της Μακεδονίας, όχι μόνο για τα θέματα της οικονομίας, αλλά κυρίως. Είναι για και να δική μου εκτίμηση, εκδηλώσει, ναι, ότι φέτος στα εγγένεια δεν θα έχουμε αυτή την άδεια Θεσσαλονίκη, γιατί οι περισσότεροι όντως δεν κινούμαστε εκείνες τις ημέρες, δεν θέλουμε να είμαστε στο κέντρο, δεν θέλουμε να είμαστε με τα αυτοκίνητά μας. Υπάρχουν και τα απαγορευτικά μέτρα βεβαίως της τροχέας. Αντιθέτως, και εγώ εκτιμώ ότι θα είμαστε και θα είμαστε πάρα πολύ τις ώρες των εγγενείων και τις ημέρες που θα βολτάρουν κυβερνητικά στελέχη στα περίπτερα μέσα στην προφυλασσόμενη περιοχή της ΔΕΘ. Έχω και εγώ αυτή την αίσθηση ότι θα είμαστε επιποδός. Το σχέδιο. Άρα ο κύριος Τσίπρας θα έχει να αντιπαλέψει, ναι, πάνω στο πολιτικό πεδίο και στο επικοινωνιακό πεδίο και τη μεγάλη διαδήλωση του Σαββάτου. Γιατί μην ξεχνάς ότι την Κυριακή θα δώσει συνέντευξη τύπου, ναι, όπως είναι καθιερωμένο να κάνει ο κάθε πρωθυπουργός. Είναι μια παράδοση την οποία την έχει σπάσει μόνο ο Αντώνης Σαμαράς το 2012. Από εκεί και πέρα, το 2013 συγγνώμη, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα διστάσει, θα δώσει κανονικά συνέντευξη τύπου, αλλά και αυτή η συνέντευξη τύπου θα γίνει, θα διοργανωθεί υπό το βάρος και στη σκιά, όχι μόνο του τραγικού γεγονότος στο Μάτι της Αττικής, αλλά και στη σκιά της μεγάλης διαδήλωσης που θα είχε προηγηθεί πριν από λίγες ώρες, που θα είχε ολοκληρωθεί πριν από λίγες ώρες. Τη διαδήλωση λες για το ονοματολογικό, έτσι, ακριβώς, για την συμφωνία της ασυμφωνίας των Πρεσπών, εκεί, της ασυμφωνίας με τον ελληνικό λαό.
Να ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι το πρόγραμμα αυτό θα τηρηθεί από το πρωτόκολλο αυτό? Το πρωτόκολλο. Εγώ θεωρώ ότι θα τα αλλάξει όλα. Δηλαδή, όπως πήγε πάνω στο βουνό στην Ιθάκη, πίσω μακριά από την κοινωνία και είχε πλάνο πίσω, έχω την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και εδώ. Θα σου υπενθυμίσω όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι από τους ηγέτες που φροντίζει ώστε και μέχρι και η τελευταία λεπτομέρεια να έχει απολύτως τακτοποιηθεί. Για παράδειγμα, δεν έχει διστάσει, όπως είδαμε στην Ιθάκη, να κατεβάσει και να παρουσιάσει ως απλούς φίλους του και ψηφοφόρους του κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αντί να... Δεν ξέρω αν είδες το στιγμιότυπο που πήγε προχωρήσει στο διαδίκτυο. Ναι, φυσικά, φυσικά. Είναι, βουλευτές, είναι υποψήφοι βουλευτές, το είπε και ο Δήμαρχος. Και ο Δήμαρχος Ιθάκη, υποψήφοι βουλευτές και η Νομαρχιακή Επιτροπή εκεί του νομού, η οποία πήγε στην αρχή στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί, μετά πήγε στο Δημαρχείο για να τον υποδεχθεί και μετά πήγε και στην κεντρική πλατεία του χωριού προκειμένου να παριστάνει τους πολίτες τους, οι οποίοι περνάνε τυχαία από εκεί και αυθόρμητα χειροκροτούν τον μεγάλο ηγέτη. Ο κομματικός όμως τουρισμός... Είναι ανατριχιαστικά. Ναι, αλλά ο κομματικός τουρισμός δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, Χρήστο μου. Έτσι. Θυμόμαστε τα λεωφορεία που κατέβαιναν και σε άλλες εποχές, με Πασόκ κυρίως. Και με Νέα Δημοκρατία, αλλά... το Πασόκ το έχει κάνει και με τσάρτερς, ήταν πιο, θα μου πεις, τόσο στελέχη. Υπάρχει μια διαφορά. Τα δύο μεγάλα κόμματα, το πρώην μεγάλο κόμμα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, μετέφεραν κόσμο για να γεμίσουν πλατείες. Ναι. Όχι για να εμφανίσουν σαν πολίτες κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τυχαία περνούν από το σημείο για να αποθεώσουν τον ηγέτη. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Το ένα είναι ποσοτικό και το άλλο είναι ποιοτικό. Εγώ προσωπικά, σαν δημοσιογράφος και σαν πολίτης αυτής της χώρας, ειλικρινά ανατρίχιασα όταν είδα χθες στο διαδίκτυο κυρίως διάφορα βιντεάκια τα οποία ανέβασαν πολίτες εκεί, ντόπιοι κάτοικοι της Ιθάκης, που παρουσίαζαν τον Πρωθυπουργό να περιστοιχίζεται από 6-7 άτομα, προφανώς από τις νομαρχιακές εκεί τις τοπικές, και από 10-15 αστυνομικούς και τριγύρω να υπάρχει ένα πλήθος 50 τουλάχιστον ανθρώπων που τον αποδοκίμαζε. Τον αποδοκίμαζε. Και στην τηλεόραση δεν είδαμε τίποτα. Δεν είδαμε τις αποδοκιμασίες αυτές. Και θα, θα το πληρώσει πρώτα κόσμος. Ο κόσμος, ο δημοσιογραφικός κόσμος. Η κατάργηση των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης επιτυχάνεται και επιταχύνεται από δικές μας παραλήψεις. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά και να μην τα βλέπουμε όλα σε ένα ρεπορτάζ. Όχι σε μια εκπομπή άποψης όπως είναι αυτή εδώ, αλλά σε όλα, σε ένα δελτίο ειδήσεων. Είναι απαράδεκτο να μην έχουμε όλες τις απόψεις, όλες τις φωνές, όλες τις πλευρές. Αυτό είναι από τα πρωτόγνωρα και γι' αυτό καταργούνται σιγά σιγά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και αναπτύσσεται το Facebook και το Twitter ως πια μέσα ενημέρωσης, χωρίς το διάβλο, χωρίς πολλές φορές και την ανάγκη της ύπαρξης. Κάτι το οποίο θα είναι καταστροφικό για το άγαθο της ενημέρωσης. Έτσι, γιατί ίσα ίσα τώρα χρειάζεται επιβεβαίωση των πληροφοριών. Τώρα περισσότερο παρά ποτέ χρειάζεται διασταύρωση πληροφοριών. Επειδή, γιατί υπάρχουν πολλές πηγές, υπάρχει αυτό το απέραντο χαοτικό μέσο που λέγεται Facebook, που λέγεται ίντερνετ καλύτερα, που δεν ξέρουμε από πού προέρχεται, τι προέρχεται. Δεν μπορεί να το ελέγξει, να το καθυποτάξει κανείς. Συνεπώς τώρα χρειάζεται περισσότερη έρευνα και επιβεβαίωση πληροφοριών. Ωστόσο όμως, όταν βλέπεις δελτίο ειδήσεων και δεν βλέπεις αυτά που βλέπεις στο Facebook, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα ξαναδείς άλλη φορά το σχετικό δελτίο ειδήσεων. Αυτό το οποίο περιγράφεις είναι κάτι το εγγενές. Όπως επίσης εγγενής είναι και η προσπάθεια διαφόρων κύκλων να επιβάλλουν τις δικές τους πληροφορίες, τις δικές τους ειδήσεις. Αυτές τις προσπάθειες εμείς οι δημοσιογράφοι, οι επαγγελματίες, τις γνωρίζουμε γιατί τις αντιμετωπίζουμε από την πρώτη μέρα στην καριέρα μας. Δηλαδή από παντού ξέρουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες ούτως ώστε κάποιοι κύκλοι, συνήθως κύκλοι εξουσίας, είτε είναι κομματικής εξουσίας, είτε είναι κυβερνητικής εξουσίας, είτε είναι επιχειρηματικής εξουσίας, προσπαθούν, επιχειρούν και πολλές φορές τα καταφέρνουν να επιβάλλουν τα δικά τους συμφέροντα ως ειδήσεις. Αυτό είναι μια δυναμική που ξέρουμε ότι εξελίσσεται. Σε γρήγορση όλων. Απλώς αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι αυτή η δυναμική, ενώ την ξέρουμε και υπάρχει, πρώτη φορά την βλέπουμε να επιτυγχάνει τόσο πολύ στην περίπτωση της κυβέρνησης. Ναι. Το έχει τερματίσει. Γιατί επιβάλλεται, το έχει τερματίσει για να το πούμε επιλαϊκότερο. Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία. Focus 103,6.